Ξεκινώ από την πρόταση Μομφής που άφησε ανοιχτή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον κύριο Πάνο Καμένο με αφορμή τη Σαουδική Αραβία. Τι απαντάτε, κύριε Τζανακόπουλο? Εντάξει, κύριε Κάτζου, καλώς σας βρήκα καταρχήν. Τι να πει κανείς πια για τον κύριο Μητσοτάκη? Πραγματικά εγώ έχω μείνει άφωνος. Από κοινοβουλευτική ήττα σε κοινοβουλευτική ήττα, θα έλεγε κανείς ότι έχει τάση αυτοκαταστροφής. Αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να προχωρήσει σε πρόταση δυσπιστίας, να την καλωσορίσουμε και θα τον καλωσορίσουμε και εκείνο στη Βουλή για να επαναληφθεί μια κοινοβουλευτική συζήτηση, η οποία ξέρουμε εκ των προτέρων ποιον θα έχει νικητή και σε επίπεδο επιχειρήματος και σε επίπεδο εντυπώσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι πιεσμένος από διάφορα, από την κατάσταση η οποία επικρατεί στο κόμμα του και στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ακούμε ότι πρόκειται για μια τριχοτομημένη στην πραγματικότητα κοινοβουλευτική ομάδα, από το γεγονός ότι έχουν υπάρξει οι συνταρακτικές αποκαλύψεις του Διεθνούς Δημοσιογραφικού Οργανισμού σε σχέση με τα Paradise Papers και τη συμμετοχή της σύζυγου του στην offshore, για την οποία δεν είχε ούτε το σθένος, ούτε το θάρρος, ούτε την πολιτική τιμιότητα, θα έλεγε κανείς, να δώσει κάποιες εξηγήσεις στον ελληνικό λαό, διότι ο ελληνικός λαός περιμένει. Περιμένει αυτό να ακούσει. Ακούστε, κύριε Κότσου, περιμένει να ακούσει και πού βρέθηκαν τα λεφτά για να χρηματοδοτηθεί, τα χρήματα για να χρηματοδοτηθεί η συγκεκριμένη εταιρεία. Έχει απαντήσει όμως η σύζυγος του κ. Μητσοτάκη? Δεν έχει απαντήσει, κυρία Κάτζου. Καταρχήν δεν είχαν καν την πολιτική ευθυξία να καταθέσουν υπόθεν έσχες και κρύβονταν πίσω από το γεγονός ότι παρατείνονταν οι προθεσμίες. Αλλά εδώ τώρα δεν μιλάμε στο νομικό επίπεδο. Μιλάμε στο πολιτικό επίπεδο, μιλάμε στο επίπεδο της πολιτικής ηθικής. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να παρουσιάζεται ως αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα για την Πρωθυπουργία. Και ξέρετε, ο ελληνικός λαός όταν θα κληθεί να επιλέξει θα θέσει και το ηθικό κριτήριο ως κεντρικό για την επιλογή του. Εν πάση περιπτώσει, να. Πάντως απάντησε, κύριε Τσίπρα, λοιπόν, μην χτυπάτε τη γυναίκα. Μου χτυπήσετε. Όχι, 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 δεν χτυπάμε τη γυναίκα του κυρίου Τσίπρα. Λέω ότι είπε ο ίδιος, γι' αυτό σας κάνω. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πολιτικό πρόσωπο και οφείλει να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις. Στον κύριο Μητσοτάκη χτυπάμε. Στον κύριο Μητσοτάκη ασκούμε κριτική. Τον κύριο Μητσοτάκη καλούμε να δώσει τις διευκρινήσεις. Διότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ πρόκειται για την αποκάλυψη ενός ευρύτερου πολιτικού ζητήματος, το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνταν στο οικονομικό και στο πολιτικό πεδίο οι πολιτικές ελίτ που οδήγησαν τη χώρα εδώ που την οδήγησαν. Ναι, αλλά δούμε τα ονόματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, κυρία Κάτζου, το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά του. Φαίνεται ότι ακριβώς επειδή βρίσκεται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, είναι πιεσμένος και πολιτικά, είναι πιεσμένος και οικονομικά, με την έννοια, οικονομικά θέλω να πω από την οικονομική επικαιρότητα, με την έννοια ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια φάση ανάκαμψης, δεν έχει στρατηγικό σχέδιο. Χθες ομολόγησε ότι δεν βλέπει εκλογές, άρα έχει καταρρεύσει όλο το αφήγημα στη βάση του οποίου στήριξε την αντιπολιτευτική του τακτική από τη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και προσπαθεί να κάνει θόρυβο, προσπαθεί να κάνει φασαρία με διάφορες καταγγελίες οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της γελοιότητας και αυτό φάνηκε σε σχέση με το ζήτημα το οποίο έχουν προσπαθήσει να φέρουν στη δημοσιότητα τώρα τελευταία, το ζήτημα με την Σαουδική Αραβία, αλλά νομίζω ότι οι σημερινές και δημοσιογραφικές αποκαλύψεις και της Αυγής κλείνουν το ζήτημα μια και καλή. Να πούμε λοιπόν ότι είναι ακριβώς το στρατηγικό αδιέξοδο του κ. Μητσοτάκη που οδηγεί σε αυτή την αλλοπρόσαλη κοινοβουλευτική και γενικότερα αντιπολιτευτική τακτική τη Νέα Δημοκρατία. Έρχομαι τώρα στην άδεια που πήρε ο κύριος ο Δημήτρης Κουφοντίνας, που έχει προκαλέσει. Άλλο ένα ζήτημα το οποίο είναι. Ναι, αλλά προκάλεσε και αντιδράσεις από το εξωτερικό, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως δημιουργήθηκε ένας θόρυβος. Ναι. Και βεβαίως υπήρχαν και βέλη εναντίον της κυβέρνησης. Τι απαντάτε? Έπρεπε να πάρει άδεια ο κύριος Κουφοντίνας? Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Η Ελλάδα έχει νόμους. Οι νόμοι ερμηνεύονται και εφαρμόζονται από τα κάθε φορά αρμόδια όργανα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αρμόδιο ήταν το όργανο. Το Συμβούλιο της Φυλακής, το οποίο ερμήνευσε τον νόμο, πήρε μια συγκεκριμένη απόφαση, επομένως δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όλη αυτή η φασαρία. Ανεξαρτήτως των πολιτικών τοποθετήσεων του κ. Κουφοντίνα, ανεξαρτήτως των πράξεων, των ιδεολογικών του τοποθετήσεων ή των πρακτικών τις οποίες υιοθέτησε στο παρελθόν και των εγκλημάτων που έπραξε, το ζήτημα των θυμάτων φράζουν μια δυσαρέσκεια, όπως καταλαβαίνετε. Το ζήτημα τήρησης του νόμου και της τήρησης των συγκεκριμένων δικαιωμάτων και των κρατουμένων, ακόμα και εκείνων που έχουν διαπράξει τα πιο ιδεχθή εγκλήματα, έχει λήξει
στην συζήτηση των φιλελεύθερων δημοκρατιών εδώ και 200 περίπου χρόνια. Επομένως, δεν μπορούμε πράγματι να... Εγώ κατανοώ την οργή, το θυμό, το πένθος των θυμάτων. Ωστόσο, συγγνώμη, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα, διότι είναι άλλο πράγμα η δίκαιη οργή και το πένθος των θυμάτων και είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, αποφασίζει μια οργανωμένη δημοκρατική πολιτεία. Και αυτό ακριβώς είναι και το μεγαλείο της οργανωμένης δημοκρατικής πολιτείας. Ότι δεν συμπεριφέρεται με εκδικητικό τρόπο. Σας κατηγορούν πάντως και για τον νόμο Παρασκευόπουλου ότι βγαίνουν πάρα πολλοί εγκληματίες από τη φυλακή. Εντάξει, έχουμε απαντήσει σε όλα αυτά. Έχουμε απαντήσει σε όλα αυτά. Έχουν προσπαθήσει να εμπλέξουν μια σειρά από εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και τα οποία οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στο σύνολό τους έχουν διαλευκανθεί από την ελληνική αστυνομία. Μεγάλη και μάλιστα, σε χρόνο ρεκόρ. Έχουν προσπαθήσει λοιπόν να εμπλέξουν διάφορα εγκλήματα με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Στην αρχή ήταν η επίθεση σε μια ηλικιωμένη γυναίκα με το καυτό σίδερο. Αποδείχθηκε ότι η συσχέτιση των δραστών με αποφυλάκηση λόγω νόμου Παρασκευόπουλου ήταν fake news. Στη συνέχεια προσπάθησαν να εμπλέξουν τον δολοφόνο προσπάθησαν να πούν ότι ο δολοφόνος του δικηγόρου Ζαφυρόπουλου επίσης είχε αποφυλακιστεί στη βάση του νόμου Παρασκευόπουλου, επίσης διαψεύστηκε. Το τρίτο περιστατικό σε αυτή τη σειρά της επιχείρησης διασποράς ψευδών ειδήσεων ήταν ότι ο δολοφόνος της άτυχης γυναίκας στο δεύτερο νεκροταφείο επίσης είχε αποφυλακιστεί με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Αυτό το οποίο δεν προσέξανε οι συγκεκριμένοι οποίοι έκαναν την καταγγελία είναι ότι ο δράστης είχε συμπληρώσει τα 3/5 της ποινής του και είχε όλες τις προϋποθέσεις για να βγει στη βάση των όσων ρυθμίζει ο ποινικός κώδικας. Επομένως, καταλαβαίνετε, εδώ σχετίζεται όλη αυτή η συζήτηση με αυτό που λέγαμε στην αρχή. Δηλαδή με το γεγονός ότι εξαιτίας ενός πολιτικού στρατηγικού αντιεξόδου στο οποίο βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκης, γίνεται διαρκώς φασαρία και προσπαθούν, επιχειρείται εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, εκ μέρους πολλών μέσων ενημέρωσης, δεν λέω όλων, αλλά πολλών, να ανακαλυφθούν θέματα έτσι ώστε να ασκήσει ο κ. Μητσοτάκης μια υποτιθέμενη αντιπολίτευση στην ελληνική κυβέρνηση. Εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλο αυτό, σας ξαναλέω, το αλλοπρόσαλο, την αλλοπρόσαλη πολιτική λογική την οποία έχει ο κ. Μητσοτάκης, επειδή αντιμετωπίζει και ως προς αυτό, εντάξει, τον κατανοούμε, τα δικά του εσωτερικά πολιτικά προβλήματα στο κόμμα του και στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Για μας το βασικό ζήτημα είναι το ζήτημα της οικονομίας, είναι το ζήτημα της κοινωνικής προστασίας, είναι εδώ το ζήτημα. Είναι δηλαδή οι μεγάλες πολιτικές μάχες οι οποίες πρέπει να δοθούν έτσι ώστε να βγούμε από τη Μνημονιακή Επιτροπή τον Αύγουστο του 2018 και δεν πρόκειται να τσιμπήσουμε στον αποπροσανατολισμό και στον αντιπερισπασμό του κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και εγώ συμφωνώ σε κάποιους από τους οικονομικούς δείκτες ότι βελτιώνονται και φαίνεται, και αυτό ξέρετε, όλοι το ξεγνωρίζουμε, έρχονται στην δημοσιότητα, άρα γνωρίζουμε αν πάει καλύτερη οικονομία και φαίνεται φως στο τούνελ. Βεβαίως αυτό, κύριε Τζανακόπουλε, λέει ο κόσμος, εμάς δεν ανταποκρίνεται, δεν το βλέπουμε στις τσέπες μας. Είναι δύσκολο να φανεί τώρα. Και ο κόσμος και η μεσαία τάξη είναι αυτή που έχει, νομίζω είναι το μεγάλο θέμα της κρίσης όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο τώρα που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και όλοι περιμένουν το κοινωνικό μέρισμα. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς έχουμε σχέδιο, δεν ξέρουμε αν το ψηφίσουμε ή όχι, αλλά έχουμε ένα σχέδιο. Τελικά, ποιο θα είναι το ποσό του κοινωνικού μερίσματος και πώς θα το διανύμει η κυβέρνηση, γιατί αφορά πολύ κόσμο, κύριε Τζανακόπουλε. Η παρέμβασή σας έχει δύο σκέλη. Το ένα αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Κανένας δεν αρνείται ότι ακριβώς και επειδή βρισκόμαστε σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, δεν το ξεχνάμε αυτό, η κατάσταση έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Αυτό το οποίο πρέπει να βλέπουμε είναι πού ήταν η χώρα πριν από 2,5 χρόνια όταν αναλάβαμε την εξουσία και πού βρίσκεται σήμερα. Μιλούσαμε για μια χώρα οριακά χρεοκοπημένη, με άδεια ταμεία. Ναι, Δημοκρατία λέει το αντίθετο, ότι εσείς την χρεοκοπήσατε. Εκείνη την είχαν βάλει στον δρόμο. Η Δημοκρατία παρέδωσε άδεια ταμεία το 2015. Δεν υπήρχαν ταμιακά διαθέσιμα στο ελληνικό δημόσιο, κυρία Κάτσου, όταν παρέδωσε η Δημοκρατία. Ναι, λέει ότι είχαμε γυρίσει σε ανάπτυξη, ότι βελτιώνονταν, αν είχαμε βγει στις αγορές. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι τα έχουμε εξαντλήσει τα ζητήματα της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας στο τέλος του 2014. Ο λόγος για τον οποίο υπήρξε μια οριακή ανάπτυξη στο τέλος του 2014 ήταν διότι ο κύριος Σαμαράς, εν ώψη των εκλογών, τις οποίες είχε πλέον προεξοφλήσει, όπως είχε προεξοφλήσει και την ήττα του, έριξε έξω το πρόγραμμα με τους δανειστές,
κάνοντας διάφορες μονομερείς ενέργειες, οι οποίες οδήγησαν και στην αδυναμία του να ολοκληρώσει την πέμπτη αξιολόγηση του δεύτερου προγράμματος. Και γι' αυτό το λόγο στηρίχθηκε η ιδιωτική κατανάλωση για 3-4 περίπου μήνες και αυτό οδήγησε σε μια αναπτυξιακή, πολύ μικρή αναπτυξιακή αύξηση το 2014. Αυτό δεν ήταν εντός του στρατηγικού σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν εντός του στρατηγικού σχεδίου του κ. Σαμαρά. Επομένως έχουν απαντηθεί αυτά τα ζητήματα. Να δούμε τώρα τι θα κάνετε εσείς για την καθημερινότητα των πολιτών. Να δούμε αυτό λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Να δούμε λίγο την κατάσταση των πραγμάτων σήμερα. Ακούω πάρα πολύ συχνά τους δημοσιογράφους αλλά και πολιτικούς αναλυτές να λένε ότι η καθημερινότητα των πολιτών δεν βελτιώνεται. Βεβαίως, δεν βελτιώνεται η καθημερινότητα όλων των πολιτών. Πρέπει να σας πω ότι μέσα σε 2,5 χρόνια έχουν δημιουργηθεί 350.000 περισσότερες θέσεις εργασίας. Χθες ανακοινώθηκε ότι για πρώτη φορά από το 2011 φτάσαμε κάτω από το 1 εκατομμύριο ανέργων. Όλα αυτά έχουν γίνει επί της παρούσας κυβέρνησης ακριβώς εξαιτίας της υλοποίησης ενός συγκεκριμένου πολιτικού και στρατηγικού σχεδίου. Επομένως, όταν μιλάμε για μια μείωση της ανεργίας της τάξης των 7 περίπου ποσοστιαίων μονάδων, αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, ξέρετε, διότι περνάνε από το περιθώριο και τον κοινωνικό αποκλεισμό της ανεργίας στην κανονικότητα της εργασίας. Και εδώ μιλάμε για το κύριο σημείο της καθημερινότητας. Τι ορίζει την καθημερινότητά μας, αν έχουμε ή δεν έχουμε εργασία. Αλλά τα ληξιπρόθεσμα αυξάνονται, θα σας πει, θα σας έλεγα. Τα ληξιπρόθεσμα, καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι αυξάνονται διαρκώς από το 2010. Το θέμα είναι η τάση της αύξησής τους, η οποία έχει μειωθεί, εννοώ των ιδιωτών προς το ελληνικό δημόσιο. Και φυσικά, αυτό το οποίο επίσης μετράει είναι να δούμε τις τάσεις των δικτών που έχουν σημασία. Αυξάνεται ή μειώνεται το μέσο διαθέσιμο εισόδημα. Η τάση έχει αρχίσει να αντιστρέφεται και φαίνεται ότι βαδίζουμε σε ανωδική πορεία. Επίσης, οι δείκτες για τους οποίους μιλάμε δεν είναι άσχετοι με την καθημερινότητα των πολιτών, ξέρετε. Όταν αυξάνεται το λιανικό εμπόριο, αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η ζήτηση. Και το λιανικό εμπόριο σχετίζεται βεβαίως με την κατανάλωση των νοικοκυριών. Εγώ δεν θέλω να περιγράψω μια κατάσταση παραδεισένια. Δεν θέλω να περιγράψω μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετική. Ωστόσο, σε σχέση με την καταστροφολογία την οποία προσπαθούσε να. Με την οποία πολιορκούσε, εν πάση περιπτώσει, τον ελληνικό λαό η Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά, νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Και το ζήτημα είναι να γίνουν τα απαραίτητα βήματα μέσα στο επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμπεδώσουμε ακριβώς αυτή την τάση ανάκαμψης, να αμβλύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις κοινωνικές συνέπειες του μνημονίου και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε με σταθερό βηματισμό, ώστε τον Αύγουστο του 2018 να μπορέσουμε να κλείσουμε τον κύκλο των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Πείτε μου για το κοινωνικό μέρισμα. Πώς σκέφτεται η κυβέρνηση και σχεδιάζεται? Τα έχουμε ξαναπεί, το κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί. Το κοινωνικό μέρισμα θα αφορά τις κοινωνικές εκείνες ομάδες οι οποίες έχουν πληγεί βαρύτατα από την κρίση, δηλαδή τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Θα είναι το ποσό το οποίο θα διανεμηθεί υψηλότερο σε σχέση με το περσινό. Αυτό μπορώ να σας το πω με πάσα βεβαιότητα. Ωστόσο, ξαναλέω ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν στην ώρα τους, όταν έχουμε ολοκληρώσει τις επεξεργασίες μας, όταν έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση η οποία οφείλει να γίνει και με τους δανειστές για τον τρόπο που θα διαμοιραστεί το κοινωνικό μέρισμα και από εκεί και πέρα. Το σενάριο του για τον ΕΦΚΑ παίζει. Για τον ΕΝΦΙΑ. Νομίζω το απάντησα στην επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Κοιτάξτε, πρόκειται για μια λαϊκιστική πρόταση του κ. Μητσοτάκη. Διότι το ζήτημα δεν έχει να κάνει με το. Πώς θα ονομάσουμε την παροχή. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ποιος θα πάρει την παροχή. Εμείς δεν έχουμε κανένα σκοπό μία τέτοια παροχή να την κατευθύνουμε οριζόντια σε ανθρώπους ακόμα που έχουν εισοδήματα και περιουσία τέτοια που να φανεί ότι δεν υπάρχει κοινωνική στόχευση. Άρα, το κοινωνικό μέρισμα θα το πάρουν οι πραγματικά ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας. Δεν θα μοιραστεί οριζοντίως στην κοινωνία επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είχε τη φαϊνή ιδέα να προτείνει οριζόντια μείωση του ΕΝΦΙΑ. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά και στην πραγματικότητα, αν θέλετε, αναδεικνύουν
και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης. Η πολιτική για τον κύριο Μητσοτάκη δεν έχει να κάνει με κοινωνικές ομάδες που έχουν περισσότερο ή λιγότερο ανάγκη. Έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει πρώτα και κύρια την ίδια του την τάξη. Δηλαδή την πολιτική, οικονομική και επιχειρηματική ελίτ αυτής της χώρας. Θα έρθω τώρα στις επενδύσεις. Γιατί από χθες υπάρχει μια απεριόριστη ατμόσφαιρα για το ελληνικό. Έχει βγει και το Bloomberg, λέει ότι χάνει. Είναι πάλι τα ίδια. Μπορεί να ακούγονται αρνητικά όλα αυτά, αλλά πρέπει να σας ρωτήσω. Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ελντοράντο, ναι. Ντεζαβού. Ελντοράντο σταματά πάλι τις σκουριές. Εγώ χθες είπα και την άποψή μου εδώ με τον κύριο Βαγγελάτο. Αυτός ο εκβιασμός δεν τον ανέχουμε ακόμα και από εταιρείες. Είναι σαν να ζούμε τη μέρα της μαρμότας, κυρία. Ναι, κύριε και το ελληνικό, ότι βγαίνει η Λάμδα Ντεμπέλμον με μια σκληρή ανακοίνωση, ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Απαντά βεβαίως η κυβέρνηση. Γιατί είδαμε χθες, τι ακριβώς συμβαίνει. Είστε υπέρ των επενδύσεων ή δεν είστε. Θέλω να υπονοήσω κάτι, ωστόσο, για σκεφτείτε. Και την προηγούμενη φορά, όταν είχαμε ζήσει παρόμοια περιστατικά, οι ανακοινώσεις της Eldorado και το ζήτημα του ελληνικού προέκυψαν μαζί. Λέτε να είναι και αυτό σύμπτωση. Μπορεί να είναι σύμπτωση, δεν το ξέρω. Πάντως προέκυψαν μετά τις ανακοινώσεις, την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση. Δεν υπονοώ κάτι. Τι θέλετε, τις επενδύσεις, θέλετε το ελληνικό να προχωρήσει. Εντάξει, τα ξέρετε αυτά, κυρία Κάτζου, τα έχουμε απαντήσει. Πρέπει να μιλήσουμε επί της ουσίας. Σε ό,τι αφορά την Eldorado, βρισκόμαστε σε διαιτησία. Η Eldorado, καλό είναι να περιμένει τη διαιτησία, τα αποτελέσματά της και να σταματήσει τους εκβιασμούς. Αυτή η χώρα έχει νόμους, έχει κανόνες, έχει διαδικασίες και αυτές θα τηρηθούν. Όσο κι αν αυτό μπορεί να μην αρέσει στην Eldorado. Πάμε τώρα στην υπόθεση του ελληνικού. Από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης έχουν τηρηθεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις, τις οποίες συνυπέγραψε και η Lambda Development όταν συμφωνήθηκε η σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο. Τι προβλέπει λοιπόν αυτή η σύμβαση, κυρία Κάτζου? Ότι υπάρχουν δύο συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους η Lambda Development μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο. Ο πρώτος λόγος είναι αν λόγω ακριβώς των διαδικασιών αδειοδότησης, οι οποίες πρέπει να γίνουν, καθυστερήσουμε περισσότερο από τον Ιούλιο του 2018 να εκδώσουμε τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις, δηλαδή το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε μορφή προεδρικού διατάγματος, αλλά και τις εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες θα υλοποιήσουν ακριβώς αυτό το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Αν δεν τα έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τον Ιούλιο του 2018, τότε και μόνο τότε η Lambda Development έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο. Το δεύτερο είναι εφόσον από τις διαδικασίες αδειοδότησης προκύψει περιορισμός δόμησης στο ελληνικό άνω του 30% της δομήσιμης επιφάνειας. Τίποτα από αυτά δεν ισχύουν. Αντιθέτως, η κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου. Πόσα στρέμματα ήταν μόλις, νομίζω. Η κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου, η οποία δεν συνεπάγεται καν περιορισμό δόμησης, ήταν μόλις 300 στρέμματα. Αυτή τη στιγμή εκδίδονται όλες οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις και η Lambda Development αυτό το οποίο οφείλει να κάνει είναι να σταματήσει την πολιτικολογία, να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα και να προχωρήσει μαζί με το ελληνικό δημόσιο σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της επένδυσης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπλοκάρει η επένδυση. Με συγχωρείτε, από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, αυτό να είπα, τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις, υπάρχει η βούληση για την ολοκλήρωσή της. Από εκεί και πέρα, αν η Lambda Development θέλει να συνεχίσει να παίζει πολιτικά παιχνίδια, μπορεί να το κάνει και κρίνεται για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά. Τελευταία ερώτηση για την κεντροαριστερά, δεν μπορούσα να σας ρωτήσω. Αύριο εκλογές, πολλοί υποψήφοι. Η κυρία Γεννηματά που είναι το φαβορί, αλλά η δεύτερη θέση παίζεται. Ρίχνει τα βέλη της στην κυβέρνηση. Άλλοι λένε ότι δεν θα συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ. Άλλοι. Βασικά μια κεντροαριστερά που δεν ξέρουμε πού γέρνει. Εγώ αυτό κατάλαβα και από την debate που συμμετείχα. Ποιος θέλετε να είναι ο νέος επικεφαλής? Εγώ νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια εσωτερική διαδικασία για τον νέο φορέα, θα ήταν απρεπές από τη δική μου μεριά, μία μέρα πριν από τις εκλογές τους, για την ανάδειξη του νέου πολιτικού τους αρχηγού, να κάνω είτε πολιτικά σχόλια, είτε να εκφράσω την προτίμησή μου για τον οποιονδήποτε. Αυτό το οποίο ευελπιστώ είναι ο νέος φορέας ο οποίος θα προκύψει, αλλά και ο νέος αρχηγός ο οποίος θα αναλάβει την ηγεσία του, να μπορέσει να παρακολουθήσει το βηματισμό της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, η οποία φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα προβαίνει σε έμπρακτη αυτοκριτική και σε μετατόπιση του πολιτικού της λόγου και του πολιτικού του σχεδίου. Νομίζω ότι αν συμβεί αυτό, πράγμα το οποίο δεν διαφαίνεται τουλάχιστον από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η όλη διαδικασία, η προεκλογική διαδικασία και η προ
η διαδικασία τέλος πάντων που οδηγεί στην ανάδειξη του νέου αρχηγού. Δεν φάνηκε λοιπόν κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πάντως δεν έχει κρύψει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Εξετάζεται ένα ενδεχόμενο. Αν. Σας είπα, και θα γίνουν εκλογές. Πρέπει να προσδιοριστεί καταρχήν για. Αυτό το λέω και εγώ που ανήκει. Πρέπει να προσδιοριστεί καταρχήν το ιδεολογικό, το πολιτικό στίγμα αυτού του χώρου, αλλά πριν γίνει αυτό, ξέρετε, του περιεχομένου προηγείται καμία φορά η μορφή. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο πολιτικός φορέας. Όταν γίνει αυτό, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και σε περισσότερο βάθος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζανακόπουλε. Μια συνέντευξη εφόλης ύλης, απάντησε σε όλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ καλά, πολύ. Και θα σηκωθώ τώρα να πάω στο εδώ για να συναντήσω τον Δημήτρη Σαραφίδη, γιατί στην Καταλωνία και στην Ισπανία φαίνεται ότι συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Μαλία. Τι ακριβώς είχαμε σήμερα? Διαδηλώσεων συνέχεια, όπως είπες και εσύ ακριβώς. Δεκάδες χιλιάδες συγκεντρώθηκαν Καταλανοί στο κέντρο της Βαρκελόνης, διαδηλώνουν.